Οι μονάδε τη δυτική ομάδα των ρωσικών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια τη επίθεση στην κατεύθυνση στο Κουπιάνσκ απελευθέρωσαν πλήρω το χωριό Γκριανικόφκα, στην περιοχή Χαρκόβου, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα. Οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία φέρονται να έχασαν 80 στρατιωτικού, τρία τεθωρακισμένα οχήματα μάχη, τέσσερα οχήματα, ένα οβιδοβόλο MSTAB και ένα αυτοκινούμενο οβιδοβόλο προ αυτή την κατεύθυνση. Χθε, οι ρωσικέ δυνάμει απελευθέρωσαν το στρατηγικά σημαντικό χωριό Παρασκοβίευκα στο Ντονιέτσκ, προκαλώντα την εξόντωση πάνω από Ουκρανών στρατιωτών, δύο τεθερακισμένων οχημάτων μάχη, δύο αυτοκινούμενων οβιδοβόλων Ακάτσια και Γκουφοστίκα σε μία μέρα. Επιπλέον, τρει αποθήκε πυρομαχικών και όπλων πυράβλων και πυροβολικού των Ουκρανικών στρατευμάτων καταστράφηκαν στην περιοχή Αυτέβκα και Κρασνογκορόβγα. Η Ουκρανία δέχεται ισχυρέ πυραυλικέ επιθέσει από χθε. Το πρωί πραγματοποιήθηκαν πολλαπλέ επιθέσει στο έδαφο των περιοχών Κιέβου και Χμελνίτσκι. Όπω προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, χτυπήθηκαν κρίσιμε εγκαταστάσει υποδομή, ενώ επλήγησαν και άλλε δυτικέ περιοχέ τη Ουκρανία. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι επιθέσει σε στόχου στην περιοχή του Κιέβου πραγματοποιήθηκαν μόλι λίγε ώρε, αφού οι περιφερειακέ αρχέ ανακοίνωσαν ότι δεν θα υπάρξουν προγραμματισμένε διακοπέ ρεύματο στην περιοχή του Κιέβου στο εγγύ μέλλον. Το από πού ακριβώ έγιναν οι εκτοξεύσει των ρωσικών πυράβλων Κρούζ δεν διευκρινίζεται. Οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία χρησιμοποίησαν πυρομαχικά με δηλητηριώδη ουσία κοντά στο Ουγγλεντάρ, αναφέρει ρωσικό πρακτορείο Ειδήσεων. Το ΡΙΑΝΟΒΟΣΤΗ ανέφερε ότι οι μαχητέ του καθεστώτο του Κιέβου έριξαν πυρομαχικά με άγνωστη δηλητηριώδη ουσία στι θέσει των ρωσικών δυνάμεων κοντά στο Ουροζάινε και στη Βελίκα Γιανοβοσελόφκα. Αυτό ανακοίνωσε το ρωσικό γενικό επιτελείο. Το πρωί τη 16η Φεβρουαρίου, δύο εχθρικά ελικόπτερα εμφανίστηκαν πάνω από τι θέσει των ρωσικών στρατευμάτων κοντά στο Ουγγλεντάρ. Το ένα από τα ελικόπτερα καταρρίφθηκε αμέσω, το άλλο κατάφερε να χτυπήσει με χημικά πυρομαχικά στι θέσει μα, είπε η πηγή στο ρωσικό πρακτορείο. Δύο μαχητέ που βρίσκονταν στην πληγήσα περιοχή του εκρηκτικού βλήματο υπέστησαν εγκάβματα στου πνεύμονε. Επιπλέον έχουν όλα τα σημάδια δηλητηρίαση, εμετό και ερεθισμό των βλενογόνων, ανέφερε ο ρωσικό στρατό. Οι μάχε σε Ντονιέτσκ και Χάρκοβο έχουν φτάσει σε αγριότητα τη εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αυτό σίγουρα δεν είναι ενθαρρυντικό σημάδι σε έναν πόλεμο που θα λήξει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Αμερικανό επικεφαλή του Μικτού Αρχηγείου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.